Λοιπόν, χτες ο Μιχάλης Παπαθεοδόρου στην Γλυφάδα που είχε κατάστημα οπτικών έκανε ένα ωραίο κάλεσμα για όλους τους φίλους γιατί έχει μαγαζί και τον τίμησαν πάρα πολλά. Είναι πρόσωπα. Πολύ γλυκό παιδί. Είναι καλό παιδί. Σοβερός. Και γι' αυτό πήγαν όλοι εκεί πέρα γιατί τον αγαπάνε γιατί είναι καλό παιδί. Και σπανίζουν οι καλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Εδώ είναι η φίλη σου η Νάγια. Φαντάζομαι την κατάλαβε. Την αγαπώ τώρα. Την Άγια. Πρόσεξε, όχι Σαγιά, Νάγια. Είναι η κοπέλα η οποία τραγούδησε με τη Στικούδη. Και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν εκεί ο φύλακα άγγελο ο Γιώργο Ολυρά και μου έδειξε βίντεο τη μικρή οποία αγαπημένη Πέγγι. Και γράφει και τα λοιπά του Λύρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε όμως ενδιαφέρον, έχουμε τελέγουμε του Λάκη. Όχι, μου δείξε βίντεο. Η οποία, παιδιά, έχει την κόρη της μαζί. Είναι ταξικαλονή, έτσι, δεν υπάρχει το παιδί. Κούκλα. Ποια από όλες? Η μεγάλη, κατάλαβα ότι ήτανε. Δεν είναι τα δίδυμα. Όχι, τα δίδυμα, κοίτα, η μεγάλη. Κοίτα, Μαστροκώστα, είναι απλό διακριτικό γουναρικό. Αυτό ήταν αληθινό ή fake? Έπαιξε πολύ γούνα χτες. Παιδιά, πάρα πολύ. Καλά, έχει και πολύ κρύο, αλλά. Και κορμάρα. Η Ελένη Φουρέιρα που κατέθεσε με τον κύριο Θέμη Γιοργαντά. Ωραίο γυαλί. Έπαιξε πολύ γούνα. Είσαστε στο Μαρτί Γκράς εσείς. Ήμασταν πρώτα, είδαμε την ταινία μου. Α, ναι, ναι, ο Θέμης. Και μετά πήγαμε μαζί εκεί. Παιδιά, τον στήριξα πάρα πολύ. Είναι, στο ξαναλέω, είναι καλό παιδί. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Φαντάζομαι κανείς δεν πήγε γιατί είχε κάποιο. Δεν πήγανε γιατί πήγανε δώρα, α πούμε, να σου πω έτσι λαϊκά. Πήγαν όλοι να το στηρίξουν. Η Μπέτη Μαγκίουα με ένα καπελίνο. Θέλω να δω λίγο το πρόσωπο της Μπέτη, γιατί όταν την είδα στην παράσταση ήταν πολύ έντονο αυτό εδώ. Και μου είπες τι έκανε η Μπέτη στο πρόσωπο. Τι έκανε τόσο μπότοξ, λέω και... Η Μπέτη, η κυρία Έλλη Κοκκίνου, με γουναρικό, δεν ήταν αληθινό ότι όντως. Και τελικά δεν έκανε μπότοξ, περίμενε. Μα ήταν για την παράσταση. Μου είπε η Μπέτη Μαγκύρα, όταν πάει στην παράσταση σβήνει τελείως, εξαφανίζει τα φρύδια της. Και μετά τα σχεδιάζει προς τα πάνω. Μάξ, κιλό, λες, να έχει κάνει και μαζί μου και τις στολές, αν θες, για τις απόκριες. Εδώ ποια βλέπουμε. Ήταν η. Ποια είναι η μισό? Η Ελευθερία Ελευθερίου, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Α, η Νατάσα, και η Θεοδωρίδου. Ποιο ζευγάρι πήγε εκεί, λαμπερό, θέλω να μου πείτε ονόματα. Και η Νατάσα εκεί, γειτόνισσα. Έλα, γρήγορα. Πήγε η Μαρία με το Γιάννη. Γιώργος Μαζωνάκης με Μαρία Δελόγκα. Επειδή είχε όμως πολύ παπαράτσι, κάμερες κτλ. Επέλεξε να μην μπουν μαζί. Δηλαδή ήρθε ο Γιώργος, φωτογραφήθηκε και μετά ήρθε και η Μαρία. Το ποδοσφαιράκι. Γιατί όπως λέμε, ο Γιώργος δεν είναι άνθρωπος που πουλάει τη ζωή του. Και καλά κάνει γιατί δεν έχει ανάγκη να την πουλήσει. Το ποδοσφαιράκι γιατί. Εκεί έξω. Ήτανε από μια εταιρεία με γυαλιά και φωτογραφίες. Ωραίο το καπέλο της Μαριός. Και να πούμε ότι η Μαρία. Με καπέλο και η Μαρία. Και να φανταστείτε ότι είχε πάρα πολύ βροχή, κρύο και παρόλα αυτά ναι, ήταν όλη την. Άρα μπήκε πρώτα αυτός και μετά εκεί. Ναι, γιατί δεν ήθελε να πει ότι. Κατάλαβες τώρα. Τι. Τη είπε κλείνω στα μάξια και έρχομαι. Κάτι μου είπε Ελένα να σα πω. Μιχάλη. Ωραία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία στιγμή. Είναι ζευγάρι, τελείως. Εγώ το και εγώ έτσι. Άμα πηγαίνουν συνέχεια μαζί κάπου, ξέρεις. Και στο μαγαζί μαζί φεύγουνε. Φεύγουνε μαζί. Βέβαια, μαζί φεύγουνε. Έχουμε ένα ωραίο τότε. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Παιδιά, σούπερ ήταν. Πότε έχουμε μόδα ζήνη. Ζωντανά. Εσύ που το λέτε, δεν ξαναέρθει η Δελόγκα. Μάλιστα. Καλά, η Δελόγκα η κοπέλα είναι. Θέλω εκείνη την ημέρα να μιλήσουμε λίγο και στην Παναγία. Α, η Μαρία μόλι ακύρωσε. Δεν θα έρθει. Αποκλείεται. Η Μέρια Ρόν ήταν εκεί, κάναμε ένα ωραιότατο μούλτι με την Νάγια. Αποκαλείται για πρώτη φορά για ποιο λόγο πήγαν να συλλάβουν τη Στικούδη στο Ντουμπάι. Πήγαν να συλλάβουν τη Στικούδη. Η Νάγια. Η αστυνομία. Ναι, η αστυνομία. Καχ, τρόμαξε, παιδιά, δεν μπορώ. Το βίντεο κλιπ το οξυγόνο το γύρισαν εκεί στον Ντουμπάι. Το κατάλαβα. Η Μπέτη Μαγκύρη αποκαλύπτει αν τη ζηλεύει ο Δημήτρης Μάζης. Και ο η Πέγγιζή να παίρνει θέση για το θέμα με τη Πάολα με τη Λόση Καζατζίδη. Μάλιστα. Πάνω κάτω στο Ντουμπάι γιατί παραλίγο να σας συλλάβουνε. Τι να κάνουμε, είμαστε προκλητικά κορίτσια και ιδίως η Κατερίνα Λίμωνο. Κάναμε ένα γύρισμα. Εγώ φορούσα ένα πιο κλειστό ρούχο λόγω του ότι μας είχαν πει και τα λοιπά. Η Κατερίνα είχε φορέσει ένα μαγιό, οπότε έγινε ένας ψιλοπανικός. Εκεί μας σταματάγαν στον δρόμο, είχαν σταματήσει όλοι. Έρχονταν η αστυνομία και τα λοιπά. Το γλιτώσαμε, δόξα τω Θεώ, όλο αυτό. Εντάξει, αυτό φορώ, ναι. Αλλά ήταν αρκετά προκλητικό για εκεί όλο αυτό. Τις ώρες, ας πούμε, τις δικές σου. Πούμε, ναι, είσαι βαμμένη, χτενισμένη, περιποιημένη. Καθόλου. Στο σπίτι, στο Γιώργο. Καθόλου. Έτσι δεν τον εντυπωσιάζω τον Γιώργο μετά από 21 χρόνια τώρα. Στη συνέντευξή της η Πάολα είπε την άποψή της για τον Καζατζίδη. Κάτι άκουσα, ήταν μια ολόκληρη συνέντευξη που είπε την άποψή της σε μια απάντηση. Εγώ γιατί να κρίνω την άποψή της Πάολας. Ήταν απλά μια άποψή της, δεν νομίζω ότι το. Να το είπε με κάκι. Δεν είδα ακριβώς πώς διατυπώθηκε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι απλά ο Καζατζίδης ήταν η φωνή του πόνου των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια. Το σπίτι ο άντρας σου, πώς σε βλέπει? Εννοείται ο μακιγιάρης, δεν λες να ξυπνάω χαράματα να πάθαμε για να με δει. Ζήλια υπάρχει από μέρους σου. Ευτυχώς είναι ένας άντρας που δεν μου δίνει δικαιώματα. Αυτός μπορεί να μην δίνει. Οι άλλες όμως, δόξα τω Θεώ.
παράπονο δεν έχω. Ναι, αλλά σ' αρέσει κιόλας να αρέσει ο άντρας σου. Να αρέσει σε μένα. Οι άλλες θα τον αφήσουν δικό μου. Θα τον αφήσουν ήσυχο, όπως είπε και είδατε τι είπε η Blake Lively. Ναι, ναι, ναι. Που της είπανε για τον άντρας και είπε αφήστε τον κάτω, είναι δικό μου. Ορίστε, το είπαν και αυτές. Δεν το λέω μόνο εγώ. Αφήστε τον κάτω, είναι δικό μου. Με ζηλεύει, πιστεύω, κατά βάθος, αλλά. Είναι από αυτούς που δεν το δείχνουνε. Θα ήθελες όμως να σου. Έχει αυτό το cool του Clint Eastwood, ρε γαμώτο. Θα ήθελες να σου το δείχνε. Εννοείται! Να γίνει μια σκηνή, να ανάψουν τα αίματα, βρε αδερφέ! Βιάζεσαι να φύγεις για να πας να βάλεις για ύπνο το γιο σου. Είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές της μέρας αυτή. Όταν τον ξυπνάω και όταν τον βάζω για ύπνο. Κοιμάμαι καθημερινές 10:30. Ξυπνάω 7 παρά 20, παρά 10 κάθε μέρα. 10:30 σου λέω έχει το βλέφαρο, είμαι έτσι. Εγώ κλείσει κινητά και κοιμάμαι. Έχω το παιδικό σταθμό, έχει... πρέπει να διοχετεύσω πάρα πολύ ενέργεια εκεί. Κούκλα. Ωραία, η Μαγκύρα. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Να πούμε για τη Μαγκύρα ότι είναι στα καλύτερά της. Οι άλλες σιλισάρες δεν τρέπονται. Πάντα τρέπονται, παιδιά. Είναι παντρεμένοι. Και μαζί με τη Βανδύ και τους υπόλοιπους στο Μάμα Μία και νομίζω ότι αυτό την έκανε στο και Ακροπόλ. Λίγο. Ναι. Ο Γιώργος Σταφής λέει τη Ράιαν. Α, στο Ακροπόλ. Ακροπόλ λέγεται το θέατρο. Παναθυμάσαι, με έχεις τρομάξει σήμερα. Βέβαια. Αυτό που λέει ότι με ζηλεύει, αλλά δεν το δείχνει, παιδιά. Μπορεί να σε σκοτώσει αν και εμένα με σκοτώνει. Αν ο άλλος ή άλλοι είναι απαθείς. Καλά, δεν τη βλέπω, δεν τη βλέπω να έχει για κανένα θέμα. Παιδιά, πραγματικά, δεν σου έχει τύχει, ρε Φέη, ποτέ. Ας πούμε να ζηλεύει κάποιος. Δεν θυμάμαι, βρε, πώς το τώρα περασμένα με παλιά, δεν μπορεί να σε. Μπορεί να σε σκοτώσει, πραγματικά. Εμένα επειδή μου έχει τύχει, το λέω, μπορεί να σε σκοτώσει. Ο άλλος, δηλαδή να είναι. Απαθή, εντελώ. Αυτές οι λισάρες δεν τρέπονται. Είναι παντρεμένοι. Περιμένετε λίγο, αυτό μπορεί να γίνει, ρε παιδιά. Δηλαδή μπροστά στην γυναίκα. Ε, και πλαγίως επίσης, όχι μόνο μπροστά. Έχουν πει πάρα πολλές κοπέλες ότι την πέφτουν οι λισάρες. Μπορεί και κανένα μήνυμα. Ναι. Τώρα εμένα μου ήρθε κάτι, αλλά δεν θα το πω. Γιατί? Α, μόνο που θα τα λέμε, μόνο ξεφτιλιζόμαστε. Κάνε κάτι μια φορά μου είχε πει η Σάσα. Άρα να ξεφτιλιζόμαστε. Με ονόματα. Κατάλαβες και λέω. Όχι. Παναγία μου. Με την Αργυρό που ήρθατε και μου είπατε. Α, ναι, ναι. Α, βέβαια, μπορώ να πω πάρα πολύ. Όχι, 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 όχι. Δεν θα πω ονόματα. Όχι, 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 δεν θα πεις τίποτα. Γιατί να μην λοιπόν, πω. Λοιπόν, περίμενε. Θέλω να πω για την Έλλη Κοκκίνου. Δεν πειράζει. Θέλω να πω για την Έλλη Κοκκίνου. Φέτες. Ότι έχει αλλάξει. Είναι φέτες η κοπέλα. Την έπιασα, τσόκια στην κοιλιά. Πέτρα, σαν πιάνεις πέτρα.